Στην πόλη του Τωρόντο επισκέφθηκε πρόσφατα ο τέο πρόεδρο τη Γερουσία του Καναδά, ο κύριο Λεωνίδα Χουσάκο, ο οποίο είχε και συνομιλίε με τον πρόεδρο τη ελληνική κοινότητα του Τωρόντο. Για τον κύριο Χουσάκο είμαστε όλοι υπερήφανοι εδώ στον Καναδά και θα θέλαμε να τον γνωρίσετε. Ο κύριο Χουσάκο με από τη λακωνική γη, βίωσε το πνεύμα της μετανάστευση, γνώρισε τον κόσμο των επιχειρήσεων και κατάφερε να ανέλθει σε ένα κορυφαίο πολιτιακό αξίωμα αυτό του πρόεδρου της Γερουσίας του Καναδά. Κύριε Χουσάκο, καλωσορίσατε στο Ionian TV, στη ιδιαίτερη σας πατρίδα που θα σας γνωρίσω αυτή τη φορά και πιστεύω και προσωπικά. Πώς ήταν τα πρώτα σας χρόνια στο Μόντρεαλ μεγαλώνοντας στα σχολεία, στους δρόμους, στο σπίτι σας, σαν ένα παιδί μεταναστών. Κοίτα καταρχήν θέλω να χαιρετήσω όλους τους ε, φίλους και φίλες ε, Λάκωνες, Μανιάτες ε, Θέλω να σας καλωσορίσω εδώ πέρα στην, ε, στην πατρίδα μας Ας μιλάμε και λίγο από μακριά Η ψυχή, μπορεί να γεννήθηκα στον Καναδά Έχω μεγαλώσει στον Καναδά, έχω σπουδάσει στον Καναδά Αλλά δεν πάβει η καρδιά, η φλέβα, το αίμα να είναι λακωνικό και να είναι Μανιάτικο Πώς μεγάλωσα στον Καναδά ε, Μεγάλωσα με πολύ τύχη Ήμουνα τυχερό που είχα γονείς, καλούς γονείς, γονείς που με μεγαλώσαν με τα ήθη και έθιμα των Ελλήνων, τα ήθη και έθιμα της ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και πάλι μου δώσανε τις ρίζες και τις βάσεις που νομίζω χωρίς αυτές τις βάσεις δεν θα μπόρεσα, δεν θα μπόρεσα να, να πετύχω και να φτάσω στα εξ, στο αξίωμα που έχω φτάσει. Ε, ήμουν αρκετά τυχερός στην πολιτική μου ζωή. Είχα την ευκαιρία ε, για να γίνω γερουσιαστή σε μικρή ηλικία. Ταυτόχρονα έγινα πρόεδρος της Γερουσίας στα 47 μου χρόνια, ο πιο νέος ε, πρόεδρος της Γερουσίας του Καναδά και ποτέ δεν ξέχασα... τα, τα μηνύματα του πατέρα μου. Ότι είσαι Καναδό, είμαστε περήφανοι Καναδοί. Ο Καναδά μα αγκάλιασε, μα έδωσε την ευκαιρία να πετύχουμε. Αλλά να μην ξεχνά ποτέ στη ρίζα σου και από πού προέρχεσαι. Έχουμε μια πλούσια ιστορία. Έχουμε μια κουλτούρα που δεν υπάρχει δεύτερη στον κόσμο. Ε, είχα την, την καλή ευκαιρία ε, στη μικρή ηλικία να, να ξοδέψω αρκετά καλοκαίρια στην παλιόβρηση έξω από το γήθιο, στην Τάραψα, έξω από τη Σπάρτη και κατάλαβα σε μικρή ηλικία τι σημαίνει ε, αγάπη λακωνική, αγάπη της γιαγιάς Μανιάτισσας, σα, ε, της γιαγιάδες μου φυσικά ε, και είδα πρώτο χέρι αυτά που μου έλεγε ο πατέρας μου τόσα χρόνια, τα ήθη και έθιμα, ε, οικογενειακή αγάπη, ε, φιλότιμο ελληνικό, ε, Κάτι που δεν υπάρχει, φιλανθρωπία, ε, όλα αυτά τα θέματα, που, όλα αυτά τους κανόνες που μεγάλωσαν οι γονείς μου και τους μετατρέψανε σε μένα και είναι η ρίζα ακόμη σήμερα που, μάφησε, που μου έδωσε το δικαίωμα, το, την ευκαιρία να πετύχω. Και τώρα η, η μεγάλη υποχρέωση δικιά μου είναι να, μεταθε, να μεταφέρω αυτά τα ίθη γέθημα στα δικά μου παιδιά αλλά ποτέ δεν έχω ξεχάσει στην καθημερινή μου υποχρέωση σαν γερουσιαστή και μόλι ήμουν και πρόεδρο στη Γερουσία, ότι αντιπροσωπεύω όχι μόνο την επαρχία που αντιπροσωπεύω, το Δήμο που αντιπροσωπεύω, αλλά αντιπροσωπεύω και ολόκληρη μάνη και λακωνία, που είναι πολύ σημαντικό. Αυτό θα σπαράξει η καρδιά των λακώνων, διότι αυτή τη στιγμή στην κρίση που περνάει η Ελλάδα ζητούν ένα είδωλο. Και εσεί είστε ένα παράδειγμα τη επιτυχία και τη φιλοξενία και τις ευκαιρίες που δίνει αυτή η φιλόξενη χώρα ο Καναδάς. Αλλά όπως είπατε, η Ελλάδα χρειάζεται ιδάλματα, χρειάζεται ευκαιρίες. Υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες, κύριε Γεωργιαστά, αυτή τη στιγμή στους καινούριου μετανάστες. Έχει αλλάξει κάτι. Μπορεί ένας καινούριο μετανάστη να φτάσει εκεί που φτάσετε εσείς. Οπωσδήποτε. Ο Καναδάς είναι μια χώρα που αγκα... έχει αγκαλιάσει τους μετανάστες. Είναι μια χώρα που χτίστηκε από μετανάστες. Το ξεκινήσαν οι αγγλο ε, και τα τελευταία 150 χρόνια στην ιστορία του Καναδά έχουμε έρθει άτομα από όλα τα μέρη της γης και μαζί ε, με πολλή εργασία και μεγάλες θυσίε έχουμε χτίσει μια πατρίδα ε, ε, σύγχρονη, δημοκρατική. Ε, δεν είναι τέλεια, καμία πατρίδα και κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο, αλλά εργάζεται αρκετά καλά και μαχόμαστε σε καθημερινή βάση. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ και να γνωρίζει ο κόσμος πώς είσαστε μαχητής για, για τους μετανάστες, για τους Έλληνες, αλλά και για όλους. Είδα είχατε έρθει και σε κάποια ρήξη με τον Πρωθυπουργό πρόσφατα για να περασπίσετε κάποιες αξίες που πιστεύετε ότι είχαν ε, παραξηγηθεί από την ε, κυβέρνηση. Και αυτό σας τιμά ιδιαίτερα. Κοίτα, στη Γερουσία και στη Βουλή του Καναδά α, αναγνωρίζουμε τα αθ, ανθρώπινα δικαιώματα, αναγνωρίζουμε σαν κοινωνία ότι πρέπει να υπάρχει ισοτιμία, γιατί μόλις ένας πολίτης δεν αισθάνεται ισότιμος και δεν αισθάνεται ότι υπάρχει δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη εργάζεται, ε, πάει η κοινωνία δεν, δεν, και μια χώρα δεν θα μπορέσει να επιβιώσει. Μπήκατε στην πολιτική σε πολύ μικρή ηλικία, 15-16 χρονών, στα ελληνικά παρικιακά μέσα, στους φορείς. Εμείς όλοι οι Έλληνες έχουμε στο αίμα μας την πολιτική, έχουμε τα, την, ε, είμαστε πάντοτε σαφουσιωμένοι στα κοινά και σαν μικρό παιδί άλλη μια φορά είδα οι μετανάστες, η γενεά των γονιών μου που ήρθαν εδώ πέρα ε, όχι με πολλά εφόδια, δουλέψανε σκληρά, yeah. δουλέψανε πάρα πολύ δύσκολες δουλειές. Ε, για να μπορούν οικονομικά να, ναι και ναι. οπωσδήποτε και να, για να δώσουν μια καλύτερη ευκαιρία στα παιδιά τους. Αλλά δεν ξεχάσανε όπως είπα στην αρχή που πού ήρθανε, χτίσανε εκκλησίες, χτίσανε συλλόγους, χτίσανε κοινότητες. Ε, κάνανε θυσίες για τα παιδιά τους, κάνουν θυσίες για τον εαυτό τους, κάνουν θυσίες για την οικογένειά τους και κάνουν και θυσίες για την παροικία. Σω μόλις ένας νέος σαν και εμένα το έβλεπε αυτό, νομίζω μου έδωσε κουράγιο να, να μειχθώ στην πολιτική, να συμμετέχω κι εγώ, γιατί στην τελική ανάλυση κάθε πολίτης έχει υποχρέωση στην κοινωνία που ζει. Σωστά. Και αυτή είναι μια φιλοσοφία πάρα πολύ ελληνική, ο οποίο διαβάζει ναι. Αριστοτέλη, ο οποίο έχει διαβάσει Σοκράτη και καταλαβαίνει από πού προέρχεται η δημοκρατία. Αναγνωρίζουμε ότι όλα αυτά είναι ελληνικοί κανόνες. Εσείς σαν ένα ελληνό προτζιαφοσποράς ασχοληθήκατε και με τα κοινά. Ο κύριος Παγόνης, ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας, ε, μου επαναλαμβάνει πόσο τυχερός είναι που έχει κάποιος συμπαραστάτη στους αγώνες για να διατηρήσουμε, όπως είπατε, αυτά που οι γονείς σας έχτισαν. Είναι δύσκολο κύριε. Βλέπουμε μια ενεργητικότητα που μας κάνει όλους υπερήφανους. Ποιο θα είναι το όραμά σας για την ελληνική παροικία, τι θέλετε να δείτε στο μέλλον να, να γίνει, Θέλω να δω η δεύτερη και η τρίτη και η τέταρτη γενεά Ελλήνων ε, να, να επιβιώσει η γλώσσα, γιατί ζούμε φυσικά σε μια ξέρη, ξένη χώρα και η μεγαλύτερη μάχη είναι να κρατήσουμε όσο μπορούμε τη γλώσσα. Εγώ γεννήθηκα εδώ, η πρώτη μου γλώσσα είναι αγγλικά, γαλλικά, αλλά ε, δεν πάβει όμω τα ελληνικά να βγαίνουν από την ψυχή μου. Δεν μορφώθηκα στα ελληνικά, αλλά τα ελληνικά για μένα είναι θέμα ψυχή. Και ε, έχουμε υποχρέωση όλες αυτές τις θυσίε που κάνουν όλοι οι μετανάστες Έλληνες που ήρθαν στον Καναδά, στο Μόντρια, στο Τορόντο και χτίσανε περιουσίες και χτίσανε ε, εκκλησίες, κοινότητες όπως είπαμε, αυτά πρέπει να παραμείνουν, πρέπει να τα διαδώσουμε στις επόμενες γενναίες γιατί εμείς οι Έλληνες, προπαντός είμαι περήφανος Λάκωνας, ε, έχουμε την πιο πλούσια ιστορία, έχουμε καταφέρει και έχουμε προσφέρει, ε, προσφέρει θαύματα σε αυτή τη γη, αναγνωριζόμαστε σαν μία από τις πιο δυνατές κουλτούρες και την πιο δυνατή ιστορία του κόσμου. Και πρέπει να είμαστε περήφανοι και να την κρατήσουμε και να την βελτιώσουμε όσο περνάνε τα χρόνια. Ε, θα θέλαμε να μα πείτε τη γνώμη σα για το θέμα το μεταναστευτικό, και να έρθουμε και στην άποψη ε, του Καναδά, στην καναδική πλευρά, η οποία έχει μια τεράστια εμπειρία στο μεταναστευτικό. Κοίτα. Καταρχήν υπάρχουν οικονομικέ δυσκολίε παντού στον κόσμο. Ο δυτικό κόσμο τα τελευταία 20-25 χρόνια περνάει μια οικονομική κατάσταση που δεν είναι τόσο ασφαλή. Ταυτόχρονα, όπω γνωρίζουμε, υπάρχει ένα μεταναστευτικό πρόβλημα που στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα είναι μια χώρα μέσα στο κέντρο στα Βαλκάνια και γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ εύκολα για μετανάστες να μπουν στα νησιά, να μπουν από από διάφορα, διάφορες πόρτες αυτή την όμορφη πατρίδα που λέγεται Ελλάδα. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για την Ελλάδα. Δεν είναι εύκολο πρόβλημα να, να, να αντιμετωπίσει μια χώρα σαν την Ελλάδα, όπως δεν είναι και για καμία χώρα σήμερα. Ο Καναδάς φυσικά είναι λίγο σε καλύτερη θέση για λόγους γεωγραφικής κατατόπισης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους μετανάστες να έρθουν εδώ στο, στο επίπεδο που μπαίνουν στην Ελλάδα. Πρέπει οι Έλληνες να βρούνε μια λύση, μια συνεργασία με, με, με τα Ηνωμένα Έθνη, ε, με τους συνεργάτε του συνάδελφου στην Ελλάδα. Ε, η λύση δεν είναι εύκολη, πρέπει όμως να υπάρχει μια ελεγγύη, ε, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να βοηθούμε το συνάδελφο που βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση ε, και να κάνουμε και κάποια θυσία αν, αν, αν υπάρχει και τρόπος. Ο Καναδάς είναι μια χώρα με λίγο πληθυσμό, μια τεράστια χώρα με λίγο πληθυσμό, έχουμε ανάγκη από μετανάστες, έχουμε ανάγκη από εργάτες και οπωσδήποτε τους αγκαλιάζουμε και τους δώνουμε τα ίδια εφόδια που είχαν και οι γονείς οι δικοί, μου. ο Καναδάς χτίστηκε από μετανάστες. δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ποτέ. Οι μετανάστε κάνουν μεγάλε θυσίε για να κάνουν και αυτοί το καθήκον του, για να βάλουν και αυτοί το πετραδάκι εκεί πέρα που λέγεται Καναδά και να χτίσουν. Έρχονται όλοι με όνειρο και με ελπίδε. τίποτα δεν είναι τέλειο όπω είπα στην αρχή. αλλά αν δουλεύουμε όλοι μαζί και υπάρχει λίγο υπομονή και υπάρχει λίγο αδερφότητα, πώς το λέμε, αλληλεγγύης με τη συμπαράσταση με, με τον κόσμο, ε, σιγά σιγά διορθώνονται όλα τα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται. Εδώ πέρα στην πόλη του Τορόντο που βρισκόμαστε σήμερα υπάρχουν 80-90 διαφορετικές γλώσσες σε καθημερινή βάση που χρησιμοποιούν Καναδί. Αυτοί είναι όλοι οι Καναδί. Αν έρχονται από την Ασία, έρχονται από την Ευρώπη, έρχονται από, τη, από, το Central America, όλοι αυτοί είναι Καναδί με διαφορετική κουλτούρα, διαφορετική θρησκεία, διαφορετική γλώσσα, αλλά στην τελική ανάλυση όλοι προσφέρουν προς το έργο που λέγεται να χτίσουμε ένα καλύτερο Καναδά. Πρόσφατα έχουμε ακούσει για κάποιο πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, ο κ. Στραμπ, έχει ασκήσει μια πολύ σκληρή Πολιτική. Κοίτα, να μην, ξεχνάς, να μην ξεχνάμε ένα πράγμα, ότι η Αμερική ήταν και είναι ακόμη η χώρα που, μπαίνει, που μπαίνουν μέσα οι μεγαλύτερων αρθιμών μετανάστων κάθε χρόνο ε, και πρόσφυγες. Ήτανε, ήτανε αυτή, αυτό είναι η πραγματικότητα πριν τον κύριο Τραμπ και είναι ακόμη η πραγματικότητα σήμερα. Φυσικά όμως το πρόβλημα μεταναστεύσεων έχει φτάσει σε ένα σημείο που είναι ο αρθιμός βαλτιώνεται σε καθημερινή βάση. Η Αμερική και ο πρόεδρος θα πρέπει και αυτός σε κάποιο σημείο να δείξει λίγο ανθρωπιά, να δείξει λίγο ε, υπομονή και να καταλάβουμε ότι πρέπει στις, στα χρόνια τα σημερινά που υπάρχουν καταστάσεις δύσκολες στα διάφορα μέρη της γης να κάνουμε ακόμη παραπάνω και από ό,τι έχουμε κάνει στο παρελθόν. Ε, οι λύσεις δεν είναι πάλι εύκολες. Πρέπει όμως και νομίζω ότι η Αμερική είναι μια ιστορική χώρα που έχει δείξει, έχει εγκαλιάσει μετανάστες για, για πάρα πολλά χρόνια και θα ξεκολουθεί να κάνει το ίδιο και ελπίζω ο πρόεδρος της Αμερικής αυτή της μεγάλης χώρας ο ίδιος να διορθώσει μερικά αδυναμίες που έχουν παρουσιαστεί στο πρόγραμμα τα τελευταία λίγα χρόνια. Πού μπορεί να βελτιωθούν οι σχέσεις Καναδά-Ελλάδος σε αυτή την κρίση. Μπορούμε να φέρουμε περισσότερου μετανάστε να βοηθήσουμε την νεολαία μα. Να σα πω την αλήθεια, εγώ δεν θέλω να δω τώρα παραπάνω αριθμών Ελλήνων να φεύγουν, νέου Έλληνε να φεύγουν από την Ελλάδα. Η Ελλάδα τα τελευταία λίγα χρόνια έχει χάσει πολλού νέου και έχουν πάει στην Αγγλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία. Πολλοί έχουν έρθει εδώ στον Καναδά και στο Τορόντο. Εγώ νομίζω ένα πράγμα που να κάνουμε να βελτιώσουμε εμπορικέ συναλλαγέ, οικονομικέ συναλλαγέ με Ελληνοκαναδού και Έλληνε στην Ελλάδα να μπορέσουμε να κάνουμε εμπόριο, να μπορέσουμε να, να δημιουργήσουμε σε διάφορα ε, μέρη μια οικονομική ε, συναλλαγή, να εκμεταλλευτούν και οι Έλληνες από την Ελλάδα, του τη, τους Έλληνες του Καναδά εδώ πέρα και ο Καναδά στους Έλληνες στην Ελλάδα και να κάνουμε έμπορα και Καναδά, να κάνουμε εμπόριο Καναδά-Ελλάδα, αλλά να κάνουμε και εμπόριο Ελλάδα-Καναδά-Αμερική που ακόμη η Αμερική είναι η πιο δυνατή οικονομική μαρκέτα στον κόσμο, που είναι δίπλα από τον Καναδά. Ε, οι Έλληνες σήμερα του Καναδά μιλάνε τα ελληνικά, Γνωρίζουμε τη Μαρκέτα στον Καναδά, γνωρίζουμε τη Μαρκέτα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, εγώ πιστεύω, έχει ακόμη περιθώριο για την οικονομική ανάπτυξη σε πολλά μέρη και σε πολλά μήκη και πλαίσια. Και νομίζω οι, οι, οι νέοι Έλληνε, έχω κάνει τώρα πρόσφατα κανένα δύο ταξίδια στην Ελλάδα. Οι νέοι Έλληνε τη Ελλάδα διψάνε, διψάνε για να πετύχουν, διψάνε για να δουλέψουν. Έχουν όλα τα εφόδια, είναι έξυπνο λαό, ικανό λαό. Και νομίζω ότι ένα πράγμα που να προσφέρουμε εμεί είναι να, να δημιουργηθεί μία γέφερα. Να δημιουργήσουμε εμεί να είμαστε η γέφερα, γέφερα για αυτού, όχι να έρθουν εδώ και να αφήσουν από πίσω την πιο όμορφη πατρίδα όπω κάνουν οι γονεί μα από υποχρέωση, αλλά να έρθουν εδώ να κάνουν εμπόριο. Να, κάνουν, να, να μπορούν να, να ενισχυθούν οι ίδιοι οικονομικά. Πρέπει και οι κυβερνήσει τη Ελλάδο, όποια είναι αυτή, να δημιουργήσουν και το περιβάλλον που να προσελκύει και του επενδυτέ, του investors που λέμε, για να μπορεί να αναπτυχθεί και η οικονομία. Οπωσδήποτε. Αλλά έχω μεγάλες ελπίδες. Ε, ελπίδες ότι το μέλλον της Ελλάδας είναι λαμπρό. Ε, δεν, δεν πιστεύω... Η Ελλάδα είναι μια ιστορική πατρίδα. Ένα ιστορικό μέρος. Έχει περάσει δύσκολες στιγμές ε, και στο παρελθόν. Αλλά πάντοτε σε επιβιώνουμε. Πάντοτε ο, ο το ελληνικό πνεύμα βρίσκει τον τρόπο να επιβιώσει. Ναι, να επιβιώσει. Πολύ σωστά. Και... και έχουμε περάσει πολύ χειρότερε καταστάσει <σ>... από αυτή που περνάμε τώρα. Επισκέπτεσαι, επισκέπτεσαι την Ελλάδα τακτικά, τη Λαγκονία, γιατί η λακωνία, ε... λακωνία σα περιμένει. Ή, ήμουν εκεί πέρυσι, ε, για, για, ήμουν εκεί το καλοκαίρι, ε, για λίγο χρονικό διάστημα δυστυχώ, και μόνο μερικέ μέρε. Έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου, στα παιδιά μου, στην οικογένειά μου του χρόνου το καλοκαίρι να, ε, να, να πάμε πίσω και να μείνουμε με μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να τη, πήγα, είχα πάει κάτω μάνι, πήγα κάτω στα σπήλαια, φυσικά πήγα κάτω στο γήθιο ε, και οπωσδήποτε μόλις πάω στο χωριό του πατέρα μου, ψηλώνω, μου δώνει κουράγιο και για μένα ε, καταλαβαίνω τώρα μόλις μεγάλωνα γιατί ο πατέρας μου πάντοτε σε η Λακωνία είναι το πιο όμορφο μέρος της γης. Δεν διαφωνώ και αυτό το έχει επιβεβαιώσει και ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας τώρα, ο κ. Σπαγονη, Δεν έχω δει ένα πιο φανατικό και πιο υπερήφανο Λάκονα το όνομα Λεωνίδα που πήρε δεν ήταν συμπτωματικό, μου είπε ο κ. Παγόνη, και αυτό το διαβεβαιώνω και τώρα που σα γνώρισα και από κοντά. Υπάρχει και ένα άλλο Λεωνίδα κάτω στη Λακωνία που έτυχε να είναι και βουλευτή και είναι και εξάδερφό μου, ο κ. Γρηγοράκο. Που, που όλοι τον, τον γνωρίζουν κάτω στη Λακωνία και από ό,τι ναι. βλέπει το, 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 το. πολιτικό αίμα είναι μέσα στο Στην μέσα οικογένεια. Μας, Μην είναι οικογενειακό. Πιστεύουμε να σας δούμε και τους επόμενους μήνες ε, στη Λακωνία η περιφέρεια Λακωνίας και η κυρία Τζανετέ έχει εκφράσει την, την, ευχαρίστηση να σας φιλοξενήσει, να σας γνωρίσει τον τόπο μας, γιατί είστε και ένα, μια προσωπικότητα που, που λάμπει στη Λακωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να μπορώ να επικοινωνήσω με τους συνάδελφους τους Λάκωνες. Πολλά φιλιά, με μεγάλη αγάπη. Ευχαριστούμε κύριε Χουσάκο, την δική, είναι δική μας.